Και πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα, πού βρέθηκαν τόσα πολλά χρήματα, ακόμα για 50 δις για την Κύπρο, 600 δις για την Ελλάδα. Εγώ ανεμφανίστη κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να βάλω τα μούτρα μου μπροστά για να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου, είπα ότι τα 600 δεν είναι πια δικά μου. Είναι στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι η ελληνική δημοκρατία είναι ο ελληνικός λαός και δεν είναι ο εκάστοτε κυβέρνηση που μπορεί να είναι σήμερα αυτή ή αύριο κάποια άλλη. Είναι στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας. Κατατεθειμένα. Ο οποίος είμαι αποδέκτης, εγώ τα βάζω, δηλαδή ήταν στο λογαριασμό μου και τα έβαλα στην ελληνική δημοκρατία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Προσέξτε. Για να κινηθεί οτιδήποτε έγγραφος αναφορά από τα ομόλογα, όσα και αν είναι αυτά, δηλαδή αν είναι και 500 εκατομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο και όχι 600, οτιδήποτε κινηθεί από αυτή την ποσότητα, η οποία είναι αναρτησμένη στο Government Screen της Αμερικής, με το όνομά μου, ποιος θα διοικεί δηλαδή. Γιατί αν θέλετε, έχω ένα General Power of Attorney, irrevocable, το οποίο είμαι ο διαχειριστής των συγκεκριμένων ομολόγων. Ενημερώνω πάντα το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής και εκτελώ μια διαδικασία η οποία δεν είναι δικιά μου. Είναι νόμιμη βάση της Αμερικής. Για το θέλετε και της διεθνής αγοράς. Τι σημαίνει. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα έχουν κατευθυνθεί. Πριν έρθουν εδώ και πριν μπουν στο λογαριασμό. Δηλαδή πριν μπουν στο λογαριασμό που θα τα πάω για Ελλάδα, έχει δικαίωμα η Αμερική να πει ότι εγώ δεν θέλω να γίνει για την Ελλάδα. Πριν έρθουμε λοιπόν, έχουμε καταθέσει το φάκελο, ο οποίος είναι γύρω στις 70-80 σελίδες, με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Δηλαδή, ακόμα και με το πιστοποιητικό ότι ανοίγεται αυτός ο λογαριασμός, όπου εκεί θα βάλουμε 600 από αυτό το ποσό, αυτά τα ομόλογα με αριθμό κωδικό, αυτά, UC number, όλα αυτά. Με όλη αυτή τη διαδικασία, τα οποία κατατίθονται σε αυτόν τον λογαριασμό, εφόσον όμως το δημόσιο δεν έχει τίποτα πρόβλημα, εντός 5 ημερών, άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει ένσταση. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία η οποία δεν είναι δικιά μου, είναι η νόμιμη αυτή που πρέπει να γίνει. Το ελληνικό κράτος έκανε κάποια ένσταση γι' αυτό. Ακούστε, καμία. Δεν μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος ένσταση. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί. Μιλάμε για Αμερική τώρα. Στην Ελλάδα λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο. Δεν με φωνάξανε να τους δώσω 600 και δεν θα θέλανε ποτέ, γιατί θέλουν να μου καταστρέψουν τη χώρα, να μου πάρουν την κυριαρχία, να με διώξουν από τη χώρα και ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν το κάνουν τώρα. Είναι πολλά χρόνια αυτό που κάνουν, δηλαδή όσον αφορά για την Ελλάδα, και αυτό και ήρθαμε με επέμβαση τόσο έγκαιρη, γιατί οι πληροφορίες μας ήταν θα την πτωχεύαν τη χώρα. Συγκεκριμένες πληροφορίες. Και μετά προκαλούμε και λέμε, όποιον θέλετε, προκαλούμε όποιον θέλετε, ελάτε να πτωχεύσετε τη χώρα τώρα. Λοιπόν, κύριε μου, η χώρα δεν πτωχεύει τώρα. Οποιοδήποτε έρθει να πληρωθεί το ομόλογό του, το οποίο δεν θα έχει το κράτος να πληρώσει, δεν μπορεί να πτωχεύσει τη χώρα και να κάνει αίτηση πτώχευσης. Ξέρετε, για να πτωχεύσει κάποιος, πρέπει να σε πτωχεύσει κάποιος άλλος. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις, σου κάνει μια αίτηση πτώχευσης, είτε στην κεντρική σου τράπεζα, είτε στην κεντρική σου υπηρεσία, και εσύ την αποδέχεσαι ή δεν τη δέχεσαι. Ή πληρώνεις ή τη δέχεσαι. Άρα θα μου πτωχεύανε το κράτος και θα κλείναν όλα αυτά τα θέματα, τα οποία τώρα η Ελλάδα είναι έτοιμη να τα λύσει και πρέπει να βάλει μια σειρά σε μια διαδικασία. Δηλαδή, η ελληνική δημοκρατία, ο ελληνικός λαός έχει 600 δισεκατομμύρια με ένομο συμφέρον επί του συγκεκριμένου. Είναι σαν να σου βάλω σε ένα λογαριασμό χρήματα. Έχω δικαίωμα ή δεν έχω. Φαντάζομαι πως έχετε. Μα δεν έχω. Να πάω σε μια τράπεζα και να σου βάλω 1.000 ευρώ. Όχι, πρέπει να πάρω. Χωρίς να υπογράψεις τίποτα. Με δικαιούχο μόνο εσένα. Εγώ δεν μπορώ να ξαναπάρω πίσω γιατί δεν είναι το όνομά μου. Απλά στα έβαλα. Εσύ για να πας να πάρεις πρέπει να υπογράψεις το λογαριασμό και να τα πάρεις. Εάν σε περίπτωση δεν τα πάρεις, για να μου τα δώσεις πίσω, πρέπει εσύ να μου δώσεις το δικαίωμα να ξαναπάρω πίσω. Σήμερα ναι, συμβαίνει αυτό. Είναι έτσι μπλοκαρισμένα και σχεδιασμένα τα πράγματα, ώστε η κυβέρνηση να μην μπορεί να μην τα πάρει. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να μου αιτιολογήσει τώρα τον λόγο και ποιο λόγο δεν τα παίρνει. Το deadline ETF είναι παράνομο, δεν έχει θεσμικό ρόλο, δεν είναι ψηφισμένο από πουθενά. Έχει βγει, δεν μας λέει καν από πού βρίσκει χρήματα. Δεν μπορώ να δώσω σε καμία κυβέρνηση. Απλά ήταν μια κίνηση τακτικής, αυτό θέλετε να καταλάβω. Ούτε αυτό είπα. Είπα παρακαλώ. Ότι έδωσα τα λεφτά στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας. Γιατί μιλάμε για κυβέρνηση. Δηλαδή τα χρήματα είναι στο όνομα του ελληνικού λαού και όχι της κυβέρνησης. Τώρα, όταν ο λαός εκπροσωπείται μέσω της κυβέρνησής του και του θεσμικού του ρόλου η κυβέρνηση πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, ας τα κάνει. Αν δεν τα κάνει, κατηγορήθηκε. Άλλωστε, έχω κάνει και μηνύσεις χάρη της προδοσίας σε όλη την κυβέρνηση, στους κυβερνώντες, στους βουλευτές, άπαντες και παντός υπευθύνου. Άρα, εγώ να δώσω στην κυβέρνηση. Τα αποδέχτηκαν. Μα τι πάνε επί το αποδέχτηκαν. Αυτό που με ρωτάτε, τι είναι όταν τα αποδέχτηκα. Πιθανό να σας πούνε ότι εμείς δεν τα δεχόμαστε. Δεν τα παίρνουμε. Θέλετε να μου πείτε αν υπάρχει επιστολή ότι δεν τα δεχόμαστε. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επιστολή. Επιστολή ότι δεν τα δεχόμαστε, αν εννοείται αυτό, δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποια απάντηση που να λέει ότι τα χρήματα που μας λέτε ή αυτά που μας προσκομίζετε σαν πιστοποιητικά ή σαν έγγραφα είναι αληθή, είναι ψευδή, άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καμία πράξη. Κανένας μηχανισμός θεσμικός δεν έχει απαντήσει τίποτα από αυτά που λέτε.
Δεν υπάρχει λόγος να μπει η χώρα μας άλλη μια φορά σε μια τέτοια δοκιμασία, να μην θρηνήσουμε άλλους νεκρούς. Έχουμε ήδη τα ομόλογα τα οποία τα έχουμε για την ελληνική δημοκρατία. Παρακαλώ, όπως το κατεπίπον της υπόθεσης και το θέμα εθνικής σημασίας, εντός 5 ημερών, καλέστε μας σε ραντεβού όπου θέλετε, μαζί με τις υπηρεσίες σας και εσάς, να λυθεί το θέμα αυτομάτως. Για να είμαστε έτοιμοι στις εκείνες μας υπηρεσίες. Δεν απάντησε ποτέ κανένας. Την υγεία σας την έχετε. Mm. Περιουσιακά, όπως μας δηλώνετε, είστε μια χαρά. Για ποιο λόγο μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και τα έχετε βάλει με όλους και με όλα? Πρέπει να τελειώσει όλο το ψέμα. Τι είναι αυτό που θέλετε να κερδίσετε? Τη χώρα μου, την πατρίδα μου, τη θέλω πίσω. Αν μη τι άλλο. Και ό,τι είναι ελληνικό.